Είναι προφανές ότι εμείς αντιποκριθήκαμε στην πρόσκληση του ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ, όπως θα κάναμε για όλα τα σωματεία της πόλης μας, αλλά και συνολικά για όλη την Ελλάδα. Θέλουμε ο αθλητισμός να προοδεύει, οι αγώνες να κρίνονται μέσα στα γήπεδα, να μην κρίνονται ούτε στα δικαστήρια τα πρωταθλήματα, ούτε στα υπουργικά γραφεία. Η παρέμβαση της πολιτικής για να κερδίσει πολιτικά αποτελέσματα και συμφέροντα από το ποδόσφαιρο και από τα αθλήματα είναι μια λανθασμένη επιλογή, η οποία έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων. Λανθασμένες επιλογές γιορθώνουν λάθη, παρεμβάσεις νέες γιορθώνουν προηγούμενες παρεμβάσεις και τελικά έχουμε εκτεθεί και σε διεθνείς φορείς. Είναι προφανές ότι και το θέμα κομματικής πειθαρχίας σε μια τροπολογία η οποία δεν είναι σχετικά εφαρμόσιμη στο πειθαρχικό δίκαιο, περιμένει τους διεθνείς θεσμούς ή και η πρόκληση, αν θέλετε, ή η πρόσκληση για ένα μνημόνιο όταν ήδη οι διεθνείς θεσμοί είναι ήδη στη χώρα μας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και να συμβάλλουμε όλοι στην εξυγίανση του ποδοσφαίρου είναι κενό γράμμα. Αυτό που εμείς σήμερα συζητήσαμε και περιμένουμε και τις προτάσεις του ΑΣΥΓΜΑ είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο έτσι ώστε το ποδόσφαιρο και όχι μόνο ΠΑΟΚ να βγει κερδισμένο, η πολιτική να ξαναποκτήσει την αξιοπιστία της διότι έχει θυγεί πάρα πολύ και θέλουμε το πρωτάθλημα να κρυθεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτό είναι κάτι που μας ενώνει όλους και είναι απολύτως καθαρό και ξεκάθαρο. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη κεντρικά για τον κύριο Μητσοτάκη και προφανώς τον κύριο Γεννάκη. Διχάζουν, εμείς θέλουμε να ξαναενώσουμε και αυτό που λέμε και προς όλους είναι ότι bullying, βία και οποιαδήποτε προσπάθεια εξαίρεσης και διάκρισης ούτε στον αθλητισμό ούτε στην πολιτική πρέπει να έχουν χώρο. Αυτό εμείς θα το υπερασπιστούμε και για όλους τους συναδέλφους μας. Όπως κύριε Μανατίδη, το χάος έχει όνομα. Κοιτάξτε, συνεχίζοντας από εκεί, από τον συνάδελφο τον κύριο Φάνη. Η σημερινή συνάντηση ήταν για να ενημερώσει το ΠΑΟΚ το τι ακριβώς υπάρχει και το τι γίνεται. Η συνάντηση ήταν χρήσιμη. Χρήσιμη πρώτα απ' όλα γιατί υπήρχε μια αφήντη ενημέρωση, όχι μόνο από την μεριά του ΠΑΟΚ, αλλά και από όλους τους βουλευτές οι οποίοι τοποθετήθηκαν λίγο ή πολύ στο πλαίσιο το οποίο έθεσε και ο Σοβιάτης ο Φάνης. Είναι μια διαδικασία που ουσιαστικά ήταν χρήσιμη και για ένα δεύτερο λόγο, ότι για πρώτη φορά θέλετε ίσως οι βουλευτές οι περισσότεροι όλες τις πόλεις και καλό θα ήταν και της Νέας Δημοκρατίας να βρίσκουν αυτή τη στιγμή, αντάλλαξαν απόψεις, παρουσία του Δημάρχου και όλων των άλλων παραγόντων της πόλης. Ήταν μια, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, ήταν χρήσιμο. Και τρίτο είναι μια ουσιαστικά αρχή στην οποία θα πρέπει στο τέλος να επικρατήσει το δίκαιο. Ο μη διορισμός μελών της επιτροπής αθλητισμού, της επαγγελματικού αθλητισμού με το σύντομο τρόπο δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Αυτά θα πρέπει να αλλάξουμε, καλυφθούμε και με τρόπο τον οποίο έχουμε επεξεργαστεί κάποιες σκέψεις και ιδέες μέσα. Νομίζω ότι θα κάνει περισσότερο σε μέσα και μέσα. Το δίκαιο θα πρέπει να το κερδίσει. Είναι αυτό το οποίο ζητούν όλοι. Είτε είναι ΠΑΟΚ, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι Άρης. Αυτό θα πρέπει τουλάχιστον οι φύλαθλοι, όλη η Ελλάδα να ζητάει. Κοιτάξτε, κύριε Γιαννέλη. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο στο Παλατάκι που έχουν γραφτεί λαμπρές σελίδες της αθλητικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Όλη αυτή η αναστάτωση ξεκίνησε όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ίδιος προσωπικά με εκτελεστικό βραχίωνα τον Αβγενάκη αποφάσισαν να κάνουν τη Βουλή πλυντήριο για τα σχέδια με τους χορηγούς τους και με τους επιχειρηματικούς ομίλους που συγκροτίζονται. Εάν θέλει πραγματικά η Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Μακεδονία να είναι ενωμένη, ξαναπρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ο Δήμαρχος, ο κ. Ζέρβας, που έχει καθημερινή σχεδόν συνομιλία, η τακτική συνομιλία με τον κ. Μητσοτάκη, και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να αναθεωρήσει τις αποφάσεις που δίνει 14 χιλιάρικα για 2 ημέρες προβολής σε εκδοτικό όμιλο συμφερόντων του κ. Μαρινάκη. Αλλά κυρίως πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι μια μάχη για να αποκατασταθεί το δίκαιο, η αξιοκρατία και η εξυγίανση του ποδοσφαίρου. Σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει εξετάσεις και έχει πετύχει πάρα πολύ περισσότερο. Η έκκληση που γίνεται να μην υπάρξει ούτε μία σκηνή, ούτε ένα περιστατικό βίας είναι συνειδητή. Αυτοί που κρυβόντουσαν και σιωπούσαν όταν γινόταν χυδαίες επιθέσεις για τη συμφωνία των Πρεσπών θα πρέπει τώρα να αναλογιστούν ότι το μίσος και η μισαλλοδοξία δεν οδηγεί πουθενά. Ο ΠΑΟΚ θα δικαιωθεί με ειρηνικό τρόπο γιατί είναι πραγματικά μια μεγάλη ομάδα της Ελλάδας.